είναι εδώ. Σηκώστε όλοι τις σημαίες σας ψηλά. Στις 21 Μαΐου κάνουμε μαζί την αλλαγή. Όσοι γουράνε, θα το τρελάνουμε το φίλο. Σίγουρα ελπίδας της προοπτικής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό και στέλνει αποστοματική απάντηση στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Τι εδώ είναι η παράταξη που ταυτίστηκε με τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το λαογέννητο κίνημα. Είναι το κίνημα του 1974 που σφράγισε τη μεταπολίτευση, τα καλύτερα χρόνια του ελληνικού λαού. Ενσάρκωσε τα όνειρα πολλών γενεών και έκανε την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Φίλες και φίλοι, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο, δυνατό, γιατί οι ανάγκες της χώρας μας καλούν σε νέους αγώνες, σε αγώνες καθημερινούς. Δεν αντέχει άλλο ο ελληνικός λαός τις ανισότητες, την αναξιοπιστία. Δεν αντέχει άλλο ο ελληνικός λαός το πελατειακό κράτος, την απαξίωση του δημοσίου συμφέροντος. Εμείς θέλουμε ένα κράτος που θα σέβεται τον πολίτη. Ένα κράτος που θα έχει μια ανθεκτική δημοκρατία. Ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που θα μειώσει τις ανισότητες και θα δώσει προοπτική στα Ελληνόπουλα μέσω της ισχυρής δημόσιας παιδείας, της ισχυρής δημόσιας υγείας. Αυτές είναι οι μεγάλες ανάγκες που έχει σήμερα η πατρίδα μας. Για αυτές τις ανάγκες σας καλώ να αγωνιστούμε καθημερινά. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται ως η μόνη επιλογή εξουσίας. Κλεισμένος στο γυάλινο πύργο του, ζει με την παρέα του Μαξίμου σε ένα παράλληλο σύμπαν που περιστρέφεται γύρω από την εξουσία και τον εαυτό τους. Θεωρεί ότι αυτός είναι η σταθερότητα, ότι αυτός είναι η δημοκρατία, ότι αυτός είναι το κράτος. Τέλος της 21 Μαΐου στις λουδοβίχιες αντιλήψεις του κύριου Μητσοτάκη.